Καλησπέρα παιδιά, Seeker Fitness εδώ με ένα ακόμα βίντεο. Ελπίζω να έχετε όλοι μια υπέροχη μέρα. Αν επισκέφτεσαι για πρώτη φορά το κανάλι μου, συγγράψε ότι κάνεις like το βίντεο, άσε σχόλιο μας σου άρεσε. Κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου και άνοιξε notification bell για να βλέπεις τα βίντεο μου μόλις ανεβαίνουν ή όταν ανεβαίνω live. Σήμερα απαντάω στις ερωτήσεις τις οποίες μου κάνατε στο Q&A που έκανα στο Instagram. Έχει περίπου μια μισή εβδομάδα. Επίσης, θα ανοίξουμε κούτα από MyProtein. Υπάρχει link στο description για να πάρεις οποιοδήποτε συμπλήρωμα είτε ρούχο θέλεις. Με βοηθάς πάρα πολύ και επίσης αν βάλεις κωδικό κόγιας MyP έχεις από 30 έως 35% έκπτωση. Δεν ξέρω ακριβώς τη μέρα που βλέπεις το βίντεο ποιο ακριβώς θα έχεις. Έχει φτάσει μέχρι και 60 μόνο με τον προσωπικό μου κωδικό σε όλα τα προϊόντα. Οπότε μπες σε το link και supportare με. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Τις έχω γράψει σε χαρτί διότι τραβάμε το κινητό βίντεο όπως ξέρετε, διότι ο υπολογιστής που είμαι εδώ πέρα σε ζώνη δεν δουλεύει, οπότε δεν μπορώ να κάνω το edit με την κάμερα. Οπότε τα κάνω όλα στο κινητό. Πάμε να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Πόσο καιρό κάνει να επανέλθει το σώμα ύστερα από διακοπή μηνών και να γίνει όπως πριν? Λοιπόν, αδερφέ, κοίταξε να δεις. Σίγουρα τον πρώτο μήνα που θα κάνεις προπονήσεις, αρχικά αυτό εξαρτάται 100% από σένα. Δηλαδή, μπορεί μέσα σε ένα με δύο μήνες να είναι ακριβώς όπως ήταν πριν, μπορεί να σου πάρει και μισό χρόνο. Σίγουρα τον πρώτο μήνα θα δεις τεράστια διαφορά, διότι υπάρχει αυτό που λένε muscle memory, οπότε οι μύες σου θα αρπάξουν κατευθείαν, επειδή θυμούνται ουσιαστικά πώς ήταν πριν σταματήσεις να κάνεις. Αλλά γενικά να ξέρεις ότι αποτελείται 100% η πρόοδό σου από εσένα. Διότι ό,τι δίνεις παίρνεις ρε φίλε. Άμα κάνεις full προπόνηση θα δεις σίγουρα πιο γρήγορα αποτελέσματα. Άμα κάνεις και σωστή διατροφή θα δεις ακόμα πιο γρήγορα αποτελέσματα. Οπότε αυτό υπολόγισε. Εγώ σου βάζω 2 με 3 μήνες σωστής και δυνατής προπόνησης με σωστή διατροφή δίπλα. Αγαπημένη μυϊκή ομάδα για να γυμνάζω. Σίγουρα σαν σύνολο προτιμώ να γυμνάζω πάνω σώμα. Θα πω τους ώμους. Γιατί οι αγαπημένες μου προπονήσεις είναι planche και κατακόρυφο μαζί. Οπότε η μυϊκή ομάδα που θέλεις κυρίως αυτές τις δύο ασκήσεις είναι ώμους. Οπότε ώμους bro. Και επίσης το pump που παίρνεις στους ώμους ρε φίλε σου κάνουν αυτό το V-shape. Να τεινάζονται εδώ πέρα σαν μπάλες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ ώμοι παμπαρισμένοι. Οπότε ώμους παιδιά. Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις κάποια στιγμή προπόνηση με βάρη ή μόνο calisthenics? Μόνο calisthenics bro. Γενικά έχω ασχοληθεί με αρκετά αθλήματα, έκανα μπάσκετ, box όπως έχω πει σε πολλά βίντεο. Έχει τύχει να γραφτώ και γυμναστήριο να πάω να κάνω βάρη. Γραφόμουν για ένα χρόνο ρε φίλε, πήγαινε ένα μήνα και σταματούσα και δεν πήγαινα καν κάθε μέρα, δεν έκανα σοβαρές προπονήσεις. Κυκλικές έκανα κυρίως. Δεν μου δίνει τόσο motivation, με καλλιστενική έχω βρει την κάβλα μου να σας το πω έτσι, sorry για την έκφραση κιόλας, αλλά μου δίνει motivation να κάνω προπόνηση κάθε μέρα. Πώς προλαβαίνεις προπόνηση και δουλειά? It's a matter of priorities, bro. Έχω κανονίσει το πρόγραμμά μου να δουλεύω συνήθως βράδυ 3.30 με 1. Γυρνάω, κάνω μπανάκι, κοιμάμαι κατευθείαν. Βάζω ξυπνητήρι 10 η ώρα, ξυπνάω και 11 η ώρα πατάω προπόνηση πάντα. 5 φορές την εβδομάδα. Αρχικά όταν πηγαίνεις ρε φίλε σεζόν και ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις προπονήσεις, πρέπει τις 2 με 3 πρώτες εβδομάδες που συνηθίζει το σώμα ουσιαστικά να δουλεύει σε 6 και 7 στα 7. 6 στα 7 δουλεύω εγώ. Απλά υπάρχουν κάποιοι που πηγαίνουν και δουλεύουν 7 στα 7. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ βασικό το ωράριό σου. Δηλαδή, άλλο να δουλεύει 9-10 ώρες όπως δουλεύω εγώ και άλλο να δουλεύει 12 με 14 ώρες όπως π.χ. στη Μύκονο. Εκεί πέρα πιστεύω ούτε εγώ θα μπορούσα να κάνω προπονήσεις. Αλλά εδώ που είμαι με 6 στα 7 και 9 με 10 ώρες, το έχω βάλει στο μυαλό μου. 2 πρώτες εβδομάδες σφίγγει στα δόντια. Συνηθίζει το σώμα σου να κάνει και προπόνηση και δουλειά. Και έτσι το βάζεις μέσα στο καθημερινό σου πρόγραμμα. Σεζόν. Πώς μπορώ να προσπαθήσω να μην ανεβάσω λίπος? Κοίταξε αδερφέ, συνήθως σεζόν όταν είσαι από το φόρτο εργασίας και από την κούραση και αυτά, χάνεις λίπος, δεν βάζεις. Δηλαδή όλα τα παιδιά που ξέρω εδώ που έρχονται με λίγο παραπάνω κιλά και αυτά, αδυνατίζουν όλοι μέσα στη σεζόν. Τώρα πώς να μην χάσεις λίπος? Προσέχεις τι τρως, δεν τρως πολλά γλυκά, πώς να μην βάλεις, sorry. Δεν τρώω, όπως είπαμε, δεν τρώω πολλά γλυκά, προσέχεις λίγο τα κάρπ σου. Αλλά γενικά τη διατροφή σου να προσέξεις. Τσέκαρε και το βίντεο που έχω πώς να γίνεις φέτος για το καλοκαίρι, που έχω για τη διαλυματική νηστεία που μιλάω. Μπορείς να κάνεις και αυτή την δίαιτα μαζί με το να είσαι σε θερμιδικό έλλειμμα και δεν θα βάλεις λίπος πολύ απλά. Ίσα-ίσα θα χάσεις. Θα κάνεις καμιά σειρά από 0 έως 100% καλλιστένεις για να μάθουμε? Μπρο, άμα με παρακολουθείς στο YouTube θα ξέρεις ότι θεωρώ τον εαυτό μου αρχάριο.
Αν όχι αρχάριο, intermediate τουλάχιστον, σίγουρα όχι advanced. Ακόμα front lever και straddle plunge που είναι, ξέρω εγώ, τα βασικά, δεν τα βγάζω. Οπότε σας δείχνω όλη την πορεία μου μέσω των βίντεο μου. Δηλαδή, άμα κάτσεις και παρακολουθήσεις προπονήσεις, θα δεις ότι όλες μου προπονήσεις είναι progressions. Ρε φίλε, πώς να μάθεις front lever και plunge ουσιαστικά τα περισσότερα. Αν εξαιρέσεις κάποια leg workout και τα handstand. Ένα handstand κάνω, ένα back lever και κάποια freestyle elements στο μονόσγο, τα οποία άμα δεν έχω στρώμα από κάτω δεν τα κάνω πουθενά αλλού, οπότε εδώ πέρα δεν θα με δείτε να κάνω freestyle. Οπότε αν παρακολουθείς τα βίντεό μου βλέπεις πως είναι μια σειρά από 0% έως 100%. Αν εννοείς να το κάνω πιο συγκεκριμένα με τίτλο να το βάλω αυτό και τέτοια, σίγουρα όταν θα γίνω πιο advanced και θα μάθω να κάνω τα στατικά αρκετά καλά, θα μπορέσω να κάνω και κάποια tutorials ώστε να μάθετε όλοι πολύ καλύτερα τις ασκήσεις. Βάρη, έχεις σκεφτεί να ξεκινήσεις? Θα σου πρότεινα να κάνεις βάρη και στο μονόζυγο κόλπα. Αδερφέ, βάρη μόνο στα πόδια. Έχω να κάνω 2 εβδομάδες πόδια, είναι η αλήθεια. Πρέπει να μπω λίγο σε πρόγραμμα και να πάω να γραφτώ στο γυμναστήριο που υπάρχει εδώ δίπλα στην Άθητο. Αλλά γενικά για το πάνω σώμα δεν με ενδιαφέρουν τα βάρη. Όπως είπα και πριν, δεν με γεμίζει οι ασκήσεις. Δεν με γεμίζει γενικά το workout του fitness, να στο δώσω έτσι να καταλάβεις. Πορώνομαι με calisthenics, μόνο bodyweight. Γουστάρω πάρα πολύ τα gains, γουστάρω την αίσθηση της δύναμης που έχεις όταν κάνεις και ελέγχεις το βάρος του σώματός σου. Οπότε όχι, προς το παρόν δεν σκέφτομαι βάρη. Θα μπορούσα να αρχίσω βάρη στο μακρινό μέλλον αν χτύπα ξύλο σε κάποια φάση το σώμα μου δεν μου επέτρεπε να κάνω calisthenics. Π.χ. άμα έχεις κομμένους στένοντες ή κάτι τέτοιο και στο μέλλον δεν μπορείς να κάνεις, δεν σου το απαγορέψουνε, μόνο έτσι. Σίγουρα δεν θα σταματήσω να γυμνάζομαι ποτέ, όσο μου το επιτρέπει το σώμα μου. Τι ομάδα είσαι? Γενικά με την μπάλα δεν ασχολούμαι πολύ. Δεν μου άρεσε από μικρό ούτε να βλέπω ούτε να παίζω μπάλα. Προτιμούσα το μπάσκετ. Αλλά για τα μάτια του κόσμου είμαι ΠΑΟΚ, Θεσσαλονικιός. Αλλά σκέψου ρε φίλε, έχω πάει στο γήπεδο του ΠΑΟΚ μια φορά και επειδή όλη μου η παρέα που μεγάλωσα και κάναμε παρέα όταν ήμουν μικρός είναι Ηρακλητζίδες, έχω πάει στο γήπεδο του Ηρακλή καμιά 10-15 φορές. Αλλά για τα μάτια του κόσμου με ΠΑΟΚ, υποστηρίζω ΠΑΟΚ. Θα προτιμούσες να έχεις το σώμα που έχεις τώρα ή τέλεια ζωή χωρίς να σου λείπει τίποτα? Αδερφέ, αυτή είναι μια πολύ εύκολη ερώτηση να απαντηθεί. Φυσικά και θα προτιμούσα μια τέλεια ζωή χωρίς να μου λείπει τίποτα, διότι στην τέλεια ζωή θα ήταν και το τέλειο σώμα. Και αυτή τη στιγμή είμαι πολύ μακριά από το τέλειο σώμα που σκέφτομαι να έχω για τον εαυτό μου. Οπότε η απάντηση είναι τέλεια ζωή χωρίς να σου λείπει τίποτα. Ποιο πρόγραμμα ακολουθείς? Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, τσέκαρε τα βίντεο μου και θα δεις ποιο πρόγραμμα ακολουθώ. Όλες μου οι προπονήσεις σχεδόν της ρουτίνας μου και της καθημερινότητάς μου είναι ανεβασμένες στα βίντεό μου και συνεχίζω και ανεβάζω, οπότε ξεκίνα να με παρακολουθείς στο YouTube και θα δεις ποιο πρόγραμμα ακολουθώ. Μάγκα, να ξέρεις πως γαμάς, καμιά 80 φίλοι μου κάνουν sub και πορώνονται με σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ μπρο μου. Πραγματικά, ακόμα το κανάλι είναι πολύ μικρό. Χθες χτυπήσαμε 1500 συνδρομητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την υποστήριξη. Πραγματικά δεν περίμενα σε τόσο λίγο καιρό να ανέβει τόσο πολύ. Ακόμα είναι πολύ μικρό φυσικά, αλλά το να δέχομαι τέτοια μηνύματα πραγματικά με κάνουν, δίνουν motivation. Και ένας λόγος ο οποίος στην ερώτηση πάνω που με ρώτησε ο φίλος πώς προλαβαίνω και κάνω προπονήσεις, πραγματικά είστε εσείς παιδιά που μου δίνετε αυτή την υποστήριξη και αυτό το support μέσω των comments και των μηνυμάτων που δέχομαι στο Instagram. Χωρίς εσάς σίγουρα το intensity των προπονήσεων και που ανεβάζω βίντεο και όλο αυτό το motivation που παίρνω δεν θα υπήρχε. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο χρονών είσαι? Πριν ένα μήνα έκλεισα τα 24. 3 Απριλίου του 1995 γεννήθηκα. Ένα όχι χοντρό σώμα αλλά λιπόδης, πόσο καιρό παίρνει για να σφίξει? Αδερφέ, αυτό εξαρτάται από σένα. Τσέκαρες το description, σου έχω βάλει link 2 βίντεό μου πώς να γίνεις φέτος για το καλοκαίρι από άποψη διατροφής και ποια προπόνηση κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη για να κάψεις λίπος. Heat training, high intensity interval training. Μπες τσέκαρε τα βίντεο. Νομίζω άμα μπορείς και κάνεις και τα δύο αυτά θα δεις πάρα πολύ γρήγορο κάψιμο λίπος στο σώμα σου. Πόση ώρα είναι οι προπονήσεις μου? Οι προπονήσεις μου γενικά όταν δεν δούλευα έπαιρναν από 2 έως 3 ώρες. Τώρα μία μισή ανάλογα τι έχω να κάνω. Αν έχω front lever μου παίρνει 1 ώρα και 1 τέταρτο περίπου. Αν έχω planche 1,5 με 1 ώρα και 45 λεπτά. Σίγουρα δεν δίνω τόσο πολύ βαρύτητα όσο έκανα πριν δουλέψω επειδή είμαι ήδη κουρασμένος από τη δουλειά. Αλλά γενικά τόσο, υπολόγισε 1 με 2 ώρες. Άμα κάνω πόδια, 1 ώρα. Άμα κάνω statics,
μία με δύο ώρες. Κάνω τρεις μέρες βάρη και δύο κυκλική πρόγραμμα. Αξίζει να πιέσω κι άλλο τον εαυτό μου? Αδερφέ, εννοείται ότι αξίζει να πιέσει κι άλλο τον εαυτό σου. Άμα δεν πιέσει τον εαυτό σου, δεν θα δεις progress, διότι το σώμα χτίζει tolerance. Ωραία. Άμα εσύ κάνεις τρεις φορές τη βδομάδα βάρη και δύο κυκλική με τα ίδια βάρη και το ίδιο volume, μετά από ένα μήνα θα μείνεις στάσιμος. Δεν πρόκειται να δεις καμία απολύτως διαφορά στο σώμα σου. Οπότε πίεσε τον εαυτό σου πιο πολύ, δώσε δύναμη και γενικά προσπάθησε να αλλάζεις λίγο. Μην κάνεις ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα συνέχεια, διότι το σώμα, όπως είπα, κάνει tolerance και συνηθίζεις. Ξεκίνα να κάνεις λίγο body weight, ξεκίνα να κάνεις λίγο καλλιστένικες, μετά ξανά άλλαξε το. Κάνε crossfit π.χ., κάνε hybrid προπονήσεις, γενικά αλλάζε το συνέχεια. Σε κόβω να χρειάζεσαι τρίψιμο. Πραγματικά, ένα μασαζάκι τη βδομάδα θα ήταν άκρος ευπρόσδεκτο, αλλά οκ. Okay. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή εδώ πέρα στη Νέα Φωκιά Χαλκιδικής. Πάλι καλά, έχω την κοπέλα μου, με κάνει καμιά φορά. Και τελευταία ερώτηση, τι δουλειά κάνεις στο ξενοδοχείο? Στο ξενοδοχείο, μπρο μου, εργάζομαι σαν bartender. Είμαι 4 χρόνια στην εταιρεία, στη Σάνι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Το να μιλάς με τον κόσμο, να πουλάς κοκτέιλ, να φτιάχνεις ποτά. Γενικά να τους βλέπεις ότι έρχονται στο bar, κάθονται και να τους λες μια ιστορία, να σου λένε αυτή την ιστορία τους και να κάθεσαι να τους ακούς. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία δουλειά. Γενικά από μικρός που δούλευα νύχτα, ήθελα πάντα να ασχοληθώ με τον bartending, διότι δημιουργείς. Δεν είναι δηλαδή απλά πας παίρνεις παραγγελία όπως κάνεις στο service. Οπότε, bartender bro. Αυτό είναι το Q&A. Πάμε να ανοίξουμε την κούτα τώρα από MyProtein. Βασικά, πριν ανοίξω την κούτα, σας δείχνω φυσικά update που έχουμε. Η μέρα είναι Σάββατο 4 Μαΐου. Είμαστε σχεδόν 1,5 μήνα στο cutting. Παιδιά, όπως σας είπα και στο άλλο βίντεο, πήγα ζυγίστηκα 80 κιλά. Εντάξει, λογικά άλλο ήταν ζυγαριά, δεν παίζαμε 80 κιλά. Φορούσα και παπούτσια. Είχα φάει και όλα μου τα γεύματα τη μέρα μετά από τρίτο γεύμα. Ήμουνα γύρω στι 8 η ώρα ζυγίστηκα δηλαδή. Υπολογίζω ότι είμαι γύρω στα 76. Οπότε, σε κάνετε φυσικά update και πάμε να ρίξουμε. Αρχικά 90 κάψουλες BCA, διότι μου τελειώνουν και προτιμώ να το παίρνω σε κάψουλες παρά σε σκόνη, διότι εντάξει, σέικερ τώρα δεν παίρνω πλέον, το βάζω στο γιαούρτι, αλλά γενικά από το να έχω 2-3 διαφορετικά σέικερ να παίρνω BCA, γλουταμίνη, πρωτεΐνη, χίλιες φορές να κουμπώνω 2 χάπια πριν την προπόνηση και είμαστε κουμπλέ. Και λοιπόν, έχουμε εδώ original tank. Δυνατό gains. Φανελάκι. Έχουμε βερμούδα Dry Tech, την οποία θα φορέσω και θα σας δείξω πως κάθεται σε λίγο. Έχουμε μπλουζίτσα, άλλη μία. Αλλά αυτό είναι άλλο στυλ αμάνικο, δεν είναι σαν φανελάκι, είναι σαν μπλούζα με κομμένο μανίκι ουσιαστικά. Εντάξει, πολύ top αυτή η μπλούζα. Γάμισε. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Ό,τι μου στείλανε τα παιδιά είναι top. Και έχουμε εδώ σήμερα, είναι 4 Μαΐου όπως σας ξαναείπα. Και κλείνω ένα χρόνο και 7 μήνες με την κοπέλα μου την Ελένη. Οπότε ζήτησα να μου στείλουν και ένα δωράκι για αυτήν. Ελπίζω να της αρέσει. Είναι ένα κολάν. Το καλύτερο που βρήκα στο site της Σπύρο. Εφαρμοστώ. Ελπίζω να της αρέσει για τις προπονήσεις της, μιας και που κάνει TRX. Θα της το αφήσουμε στο κρεβάτι να το βρει μετά τη δουλειά, μαζί με ένα σημείωμα αγάπης. Οπότε, φοράω μία και το σορτσάκι να το τσεκάρετε πως είναι. My Protein, top σορτσάκι, full άνετο, dry tech ύφασμα, σαν εσωθερμικό. Και η μπλούζα αυτή άρρωστη. Γενικά όλα τα ρούχα, παιδιά, top. Μπείτε στην περιγραφή, πατήστε το link μου, πάρτε οποιοδήποτε ρούχο είτε συμπλήρωμα. Με σαπορτάρετε πάρα πολύ, πατώντας το link μου. Και αυτό είναι το βιντεάκι μου για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Γενικά, γράψτε μου ένα comment άμα σας άρεσε τέτοιου είδους βίντεο με άνοιγμα ακούτας και Q&A για να κάνω πιο συχνά. Και από μένα, καλή σας εβδομάδα. Να έχετε όλη μια υπέροχη μέρα και τα ξαναλέμε πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια.